Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Απόστολος Μαγκυριάδης, είμαι δημοσιογράφος των SKAI και σας καλωσορίζω στο φόρουμ των Δελφών. Έχω την χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει διατελέσει Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων την περίοδο 2014-2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως έχει επίσης περάσει, έχει διατελέσει υπουργός στα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Υγείας, Τουρισμού, μια πολύ μεγάλη μέχρι στιγμής πολιτική καριέρα. Φαντάζομαι ότι όταν κάποιος ασχολείται με την πολιτική, δεν σταματά ποτέ να ασχολείται με την πολιτική. Κύριε Αβραμόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ. Τον σταματάει όμως ο κόσμος. Παραλείψαμε την οχταετία της Δημαρχίας Αθήνας. Και τη Δημαρχία βεβαίως από το 1994 μέχρι το 2002. Λοιπόν, μιλάμε όμως αρκετά, θα μιλήσουμε αρκετά για το παρόν και για το μέλλον. Σήμερα θέλω να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση εστιάζοντας στα θέματα της Ευρώπης. Η Επιτροπή von der Leyen ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία και με ένα πολύ φιλόδοξο πακέτο για το κλίμα, για το περιβάλλον, για την ψηφιακή μετάβαση και όπως συχνά συμβαίνει στην πολιτική, τελικά χρειάστηκε να κάνει διαχείριση κρίσης. Αναρωτιέμαι αν εσείς θεωρείτε πως η Ευρώπη έχει δείξει αντανακλαστικά στην διαχείριση της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προβλήματα με τις παραδόσεις των εμβολίων κ.ο.κ. Θα ξεκινήσω από το αποτέλεσμα. Τώρα τα πάει καλά. Δεν ξεκίνησε όμως καλά. Μου θυμήσατε, κύριε Μαγκυριάδη, την δική μας εμπειρία ως Επιτροπή, όταν στο ξεκίνημα είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο μεγάλες κρίσεις, τη μεταναστευτική και τα ζητήματα ασφαλείας, που ήταν στους ώμους τους δικούς μου ως Επίτροπος έχοντας αρμοδιότητα. Πρέπει να σας πω ότι τα τότε ανακλαστικά ήταν πολύ πιο γρήγορα, γι' αυτό και μέσα σε 5 μήνες είχαμε στήσει την αρχιτεκτονική ασφάλειας και μετανάστευσης. Τώρα πήρε πάρα πολλοί χρόνους. Χάθηκε χρόνος για μία σειρά από λόγους. Θέλετε, η αδυναμία, οι εγγενείς αδυναμίες του ίδιου του θεσμού, της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Θεσμού. Θέλετε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις χώρες. Θέλετε το γεγονός ότι αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων κρίσεων ήταν πολλές κυβερνήσεις να κλειστούν πίσω από τα σύνορά τους και να ασκήσουν μια πιο εσωστρεφή εθνική πολιτική. Το τελευταίο καιρό ακούστηκε ο εμβολιαστικός εθνικισμός. Όλα αυτά συσσωρεύτηκαν. Και με τις μάσκες το είδαμε. Με τις μάσκες, με όλα. Δεν επέδειξε ανακλαστικά γρήγορα. Όχι μόνο όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ίδιο έγινε και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το Παγκόσμιο Σύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα, απεδείχθη στο ξεκίνημά του αδύναμο. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Θέλω να πιστεύω ότι παράλληλα με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, θα γυρίσουμε το συντομότερο δυνατόν σε πιο κανονικούς ρυθμούς. Πάντως έχει δουλειά μπροστά της αυτή η Επιτροπή, να ευχηθούμε να επιτύχει, γιατί μαζί της επιτυχάνει και η Ευρώπη. Γιατί, κύριε Μαγκυριάδη, αν η Ευρώπη δεν πάει καλά, τότε θα γυρίσουμε πίσω στις σκοτεινές σελίδες της πρόσφατης ιστορίας. Είναι ώρες μεγάλης ευθύνης που μας φέρνουν μπροστά σε αυτές οι τρεις απανωτές κρίσεις που δοκίμασαν τις αντοχές της Ευρώπης και κυρίως την βασική αρχή της αλληλεγγύης, πάνω στην οποία έχει οικοδομηθεί η Ευρώπη. Και αυτή η αρχή τον τελευταίο καιρό έχει αποδυναμωθεί ή ερμηνεύεται κατά το δοκούν από κάποια κράτη-μέλη. Μιλήσαμε για τα ανακλαστικά της Ευρώπης στο θέμα της πανδημίας. Αναρωτιέμαι, περνώντας ένα άλλο πεδίο, αυτό της εξωτερικής πολιτικής, αν θεωρείτε ότι αντίστοιχα εκεί έχει αποκτήσει κάποια ανακλαστικά. Θεωρώ ότι η Προεδρία Τραμπ, εκεί που όπως αποδείχθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποφάσισε να τραβήξει την υπερδύναμη από το πιλωτήριο, αν θέλετε, του παγκόσμιου οδηγού. Η Ευρώπη αντιλήφθηκε ότι πρέπει να βρει τα δικά της πατήματα και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και στο μεταναστευτικό. Όμως, πώς μπορούμε να μιλάμε για μια κοινή θέση της Ευρώπης, όταν, για παράδειγμα, σε θέματα της Λιβύης, άλλα πρεσβεύει η Ιταλία, άλλα συμφέροντα έχει η Ισπανία ή ακόμη περισσότερο στην Τουρκία. Άλλες είναι οι επιδιώξεις της Ελλάδας και της Ιταλίας, άλλες της Γαλλίας, άλλες είναι οι επιδιώξεις της Γερμανίας ή της Ισπανίας. Η Ευρώπη είναι μια οικονομική υπερδύναμη. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν κατάφερε όμως να γίνει και μια πολιτική παγκόσμια δύναμη. Και φάνηκε αυτό από το πώς αντιμετώπισε πολλές κρίσεις και δύσκολες καταστάσεις στο πεδίο των γεωπολιτικών εξελίξεων. Αναφερθήκατε στη Λιβύη, αλλά ας πάμε και λίγο νωρίτερα στην αποκαλούμενη Αραβική Άνοιξη που άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να μειώσει το κύρος της Ευρώπης. Δεν την σεβάστηκε και δεν την αναγνώρισε ως ισότιμο εταίρο. Απ' την άλλη μεριά όμως και η ίδια Ευρώπη δεν έχει αναδειχθεί ως πολιτική δύναμη επιρροής. Γιατί, πάμε τώρα στην ουσία,
της απάντησης που θέλω να σας δώσω, διότι οι περισσότερες εκ των χωρών της Ευρώπης ακολουθούν δική τους αυτόνομη ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Μπορεί επίσημα να δηλώνουν πολλά και διάφορα, από την πίσω μεριά όμως έχουν τις δικές τους εκλεκτικές σχέσεις, οι οποίες στηρίζονται στην πρόθεση των δικών τους στρατηγικών ή οικονομικών συμφερόντων. Συμπέρασμα. Για να πάει η Ευρώπη μπροστά, πρέπει να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής ολοκλήρωσης, να αποκτήσει δηλαδή ενιαία, αμυντική και εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό που, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, γυρνάνε πίσω από τα κλειστά του σύνορα, ασκώντας εσωστρεφή πολιτική, κοιτώντας μονάχα το εκλογικό του κοινό, οι περισσότερες κυβερνήσεις και λιγότερο έναν κόσμο που προβάλλει προκλητικός μπροστά μας. Mm-hmm. Ο κόσμος αυτός στέλνει μηνύματα προς τη σημερινή ηγεσία της Ευρώπης. Η ηγεσία της δεν είναι όμως σε επίπεδο θεσμών, είναι και προς τους ηγέτες των κρατών μελών. Για καλή μας τύχη, στην Ελλάδα έχουμε πρωθυπουργό ευρωπαϊστή. Λοιπόν, έχουμε αρκετό καιρό ίσως για να ακριβώς μπροστά μας και αρκετά βήματα για να αποκτήσει αυτή την νέα φωνή Ευρώπη. Να μιλήσουμε λίγο για τη δική μας γειτονιά και για τα ελληνοτουρκικά. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που γνωρίσατε τον Ερντογάν στα πρώτα του βήματα της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ακόμα και στην εποχή που ήταν δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη. Πώς αξιολογείτε την δική του μετάλλαξη τα τελευταία χρόνια και πώς θεωρείτε πως μπορεί στη δική μας περιοχή να επιτευχθεί μια ισορροπία δυνάμεων, ώστε η Τουρκία ξεκάθαρα να αντιληφθεί ότι υπάρχουν όρια στη συμπεριφορά της? Όλα στο πέρασμα του χρόνου αλλάζουν. Ό,τι καλό έχει κανείς μέσα του γίνεται καλύτερο και ό,τι κακό γίνεται χειρότερο. Ο Ερντογάν δεν πάει από τον ένα ισχυρός φυσικός ηγέτης. Τον τελευταίο καιρό είναι αλήθεια ότι μας έχει εκπλήξει, διότι δεν έχει καμία σχέση με τον Ερντογάν που γνωρίσαμε πριν από 20 χρόνια, όταν μοιραζόταν με εμάς και με τους Έλληνες και με τους Ευρωπαίους το όραμά του για την πατρίδα του. Ήθελε να ενδυναμώσει και να εμβαθύνει τη δημοκρατία και να χαράξει έναν πιο ξεκάθαρο ευρωπαϊκό δρόμο για τη χώρα του. Αργότερα, με το πέρασμα όμως του χρόνου, τα πράγματα άλλαξαν και στο ιστορικό της Τουρκίας. Η νεοοθωμανική αντίληψη για τον ρόλο της σύγχρονης Τουρκίας επηρέασε σε ένα μεγάλο βαθμό και τις σκέψεις του ιδίου του Ερντογάν, ο οποίος όμως πάλι μετά από αρκετά χρόνια άρχισε να εκχωρεί ένα μέρος της δικής του δύναμης σε άλλα εσωτερικά πολιτικά κέντρα, με πρώτα εκείνα των κομμάτων που τον στήριξαν στις τελευταίες εκλογές. Πέρασε και την εμπειρία, την τραυματική, της απειλής κατά της ίδιας της ζωής. Και μην ξεχνάμε τι απεκάλυψαν και οι έρευνες για την Εργενεκόν και την Βαριοπούλα, όπου αξίζει να το θυμίσουμε αυτό, μία από τις απόπειρες ανατροπής του από τους στρατοκράτες ήταν μια τεχνητή κρίση με την Ελλάδα. Άρα εμείς, εδώ που βρισκόμαστε αυτή, πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι δίπλα μας έχουμε ένα κράτος βαθύ, με διαχρονικές στοχεύσεις και στρατηγικές, που κατά καιρούς, όταν υπάρχει ένταση στο εσωτερικό της Τουρκίας ή πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή, έρχεται στην επιφάνεια και καθοδηγεί και την πολιτική ηγεσία. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια άλλη ιστορική συχνότητα. Είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι ασφαλής, είναι καλά προετοιμασμένη σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Από μια μεριά έχει να διαχειριστεί και ένα ζήτημα. Θυμίζω ότι τον καιρό που ήμουν Υπουργός Εξωτερικών και Αμήνης, επειδή είχαμε διαμορφώσει ένα κλίμα ηρεμίας και καλόπιστης συνεννόησης με τους συνομιλητές μας από την άλλη πλευρά, είχαμε ήρεμα τα νερά του Αιγαίου και ήσυχο τον ουρανό. Ναι. Δεν συζητούσαμε ποτέ ούτε για γκρίζες ζώνες, ούτε για αποστατικοποίηση. Βέβαια, ήταν και μια άλλη εποχή, έτσι. Ήταν μια άλλη εποχή. Εδώ λοιπόν πάμε στην ουσία. Mm-hmm. Σε αυτή την εποχή να γυρίσουμε. Ναι. Να γυρίσουμε εδώ εναπόκειται στην Τουρκία να αντιληφθεί ότι η προοπτική της εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από τη σχέση της με την Ελλάδα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι αρκετοί εκείνοι που το πρεσβεύουν στην Τουρκία. Τα τελευταία γεγονότα όμως μας έχουν προβληματίσει και πολύ ορθά η ελληνική πλευρά έχει πάρει τα μέτρα της και στο διμερές επίπεδο των σχέσεων, αλλά και διεθνώς έχοντας ενεργοποιήσει όλους τους μοχλούς πίεσης προς την Τουρκία. Βέβαια, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά διαμορφώνεται μπροστά μας ένα πεδίο στο οποίο η Ελλάδα μπορεί να αναδείξει τα δικά της συγκριτικά γεωπολιτικά πλεονεκτήματα και από το να είναι σε μία μόνιμη κόντρα με την Τουρκία να εξελιχθεί σε ένα σταθερό και σταθεροποιητικό παράγοντα για ολόκληρη την περιοχή. Γι' αυτό και η διπλωματία μας πρέπει να είναι πολυμερής και ανοιχτή και να
αρχίζει να αναθεωρεί πολλά από τα ξεπερασμένα στερεότυπα που μας συνοδεύουν τα τελευταία 100 χρόνια. Μου δίνεται μια πολύ καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση. Στην ελληνική εξωτερική πολιτική υπάρχουν δύο βασικές σχολές σκέψης. Η μία λέει ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε, μεταθέτουμε συνεχώς τα ζητήματα προς τα πίσω και κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα μεταβληθεί, να το πω έτσι απλά, η ισορροπία δυνάμεων υπέρ μας. Και υπάρχει μια άλλη σχολή σκέψης που πρεσβεύει το ότι πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή προσπάθεια διαλόγου, διερευνητικές επαφές, συνεχείς συνομιλίες, ώστε κάποια στιγμή είτε να φτάσουμε στη Χάγη, είτε να φτάσουμε σε κάποια μορφή συμβασμού. Εσείς σε ποια από τις δύο σχολές σκέψης θα λέγατε? Πρώτα απ' όλα, η πρώτη σχολή είναι η σχολή της αδράνειας και της ατολμίας, που έχει συσσωρεύσει προβλήματα, κάποια από αυτά τα κουκουλώναμε στο παρελθόν, κάποια άλλα έχουν έρθει στην επιφάνεια. Αν είχαμε τολμηρότερες πολιτικές στο παρελθόν, πολλά από αυτά που ζούμε σήμερα και που μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν άμεσα θα είχαν λυθεί νωρίτερα. Σήμερα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε ανοιχτό το διάβλεκ. Εκπέμποντας ένα μήνυμα αξιόπιστου συνομιλητή, που είναι η ελληνική θέση, και βεβαίως ενεργοποιώντας όλα τα κανάλια ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά ως χώρες, ως λαοί, ως οικονομίες και ως κοινωνίες. Γι' αυτό είπα πρωτήτερα ότι καλό θα είναι να γυρίσουμε στο καλό κλίμα της περίοδου που προηγήθηκε των τελευταίων 20 μηνών. Η Τουρκία μας έχει ανάγκη. Αλλά και η Ευρώπη και η Αμερική, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, την χρειάζεται την Τουρκία, διότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που τρέμουν στη Δύση, μήπως και διολυστήσει στις αγκαλιές, στην αγκαλιά της Ρωσίας. Βέβαια, η μεγαλομανία που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια μόνο κακό της κάνει. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους. Γι' αυτό και ήμουν πάντοτε υπέρμαχος του διαλόγου, όχι μονάχα μέσω των διερευνητικών, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης. Πάντα έλεγα και έφερνα ιστορικά παραδείγματα από το παρελθόν ότι ο Σάκης είχαμε προβλήματα με την Τουρκία. Αυτά επελύονται από την ώρα που οι ηγεσίες μπορούσαν να βρουν ένα modus, όχι vivendi, όπως είπε ο φίλος μου ο κ. Πάκης, operandi. Και αυτό μπορεί να γίνει σήμερα, διότι η Ελλάδα έχει έναν σύγχρονο ηγέτη, ο οποίος διαπνέεται από τις αντιλήψεις και τη φιλοσοφία του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που πάντοτε ήθελαν την προσέγγιση με την Τουρκία. Το θέμα είναι να βρει και από την άλλη μεριά το συνομιλητή του. Και νομίζω ότι μία συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος με τον κύριο Ερντογάν, ανεξάρτητα αν είναι σχετικά δύναμος αυτόν τον καιρό στο ιστορικό της χώρας του, θα μπορέσει να ανοίξει ένα παράθυρο πιο αισιόδοξο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Και εκτιμώ ότι και οι δύο πλευρές θα το ήθελαν. Φτάνει να μεθοδευτεί κατά τέτοιων τρόπων που να φέρει και αποτελέσματα. Η λογική λέει ότι στον Ιούνιο στην σύνοδο του ΝΑΤΟ ίσως οι δύο ηγέτες τα πούν. Για να δούμε. Τώρα, κύριε Μαγκυριάδη, αυτές οι συγκυριακές συναντήσεις δεν θα δώσουν ποτέ τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που σας λέω. Αμοιβαία βούληση για μια ξεκάθαρη, κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια. Και τότε η χημεία θα δουλέψει. Το έχει αποδείξει η εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και αργότερα θυμηθείτε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια κίνηση προς τα εμπρός. Δεν μπορούμε να ζούμε για αιώνες κάτω από αυτό το βαρύ φορτίο που μας κυριοδότησε το παρελθόν. Να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό είναι που θα ανοίξει ορίζοντες για την οικονομία, την ανάπτυξη και ένα πιο ευίωνο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Αναφερθήκαμε πολύ λίγο στην Αμερική, αλλά με αφορμή και την εκλογή Biden στην Αμερική και τα πακέτα στήριξης που έχει εξαγγείλει, θεωρείτε πως μπαίνουμε σε μια φάση όπου μετά από 40 περίπου χρόνια αμφισβήτησης της έννοιας του μεγάλου κράτους επιστρέφει τελικά στη δημόσια συζήτηση ο ρόλος του και, αν μη τι άλλο, και τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και η Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί εξαίρεση, έχουν προσαρμοστεί, φαίνεται, στις συνθήκες αυτής της περίοδου? Δεν μπορούν να ξεφύγουν. Η εποχή μας επιβάλλει τους δικούς της κανόνες. Αλλά και η πνευματική και πολιτική μας ευελιξία μας δείχνει δρόμους για το πώς μπορούμε να καταστήσουμε πιο λειτουργική την έννοια του κράτους. Ζούμε, κύριε Μαγκυριάδη, στην εποχή, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, της διεθνοποίησης των πάντων. Η άνοια του κράτους παραμένει ισχυρή στο κομμάτι που αφορά στα βασικά δικαιώματα και τις απαιτήσεις των πολιτών, που ζητούν ασφάλεια, ζητούν υγεία, ζητούν παιδεία, ζητούν ευημερία, ζητούν ειρήνη. Αυτή είναι η δουλειά του κράτους. Από εκεί πέρα όμως, μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο, ότι έχουν πέσει τα σύνορα. Εμείς ως γενεά είμαστε οι προηγούμενοι της δικής σας,
Ζήσαμε σε μια Ευρώπη που για να μπορέσει να ταξιδέψει από μια χώρα στην άλλη ή να πα για ταξίδι γυρνώντα πίσω έπρεπε να αλλάξει διαβατήριο. Ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ζούμε μισόν αιώνα ευημερία και ειρήνη. Αλλά μην το θεωρούμε δεδομένο. Σωστά. Η κρατική λογική μπορεί να ανοίξει το δρόμο στον εθνικισμό που παράλληλα με τον λαϊκισμό, αναφερθήκατε πρωτύτερα στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μπορεί να πυροδοτήσει εξελίξεις που να μας γυρίσουν στο σκοτεινό παρελθόν το οποίο έζησαν οι προηγούμενες γενιές. Mm-hmm. Αυτή είναι η ευθύνη των δικών μας γενεών να κληροδοτήσουμε στην επόμενη ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, αξιοποιώντας τα δεδομένα, τα όπλα και τα εργαλεία της εποχής. Mm-hmm. Και δόξα τω Θεώ, η επανάσταση, οι μεταφορές, τις νέες τεχνολογίες, το ίντερνετ και τα άλλα που έρχονται, όλα αυτά μας διαμορφώνουν ένα καινούριο τοπίο στο οποίο μπορούμε να ανταποκριθούμε, εάν μπορέσουμε να κρατήσουμε μέσα μας το σφρίγος της νιώτης, της έμπνευσης, που όμως θα τη θασέβει τις ζωτικές ορμές και μαζί με τη σοφία και τη σύνεση που μας έφεραν οι καιροί, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για την κοινωνία και τους πολίτες. Περιγράφεται μια νέα εποχή που επιβάλλει τους δικούς της κανόνες και με βάζετε στον πειρασμό να ρωτήσω πώς ένας πολιτικός, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στη δεκαετία του 90, σε μια εποχή που οι σημερινοί 25άριδες δεν είχαν καν γεννηθεί όταν εσείς εκλεγήκατε δήμαρχος, πώς προσπαθεί να επανεφεύρει, να παρουσιαστεί μπροστά σε μια νέα γενιά, σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως προείπα, δεν σας γνώριζαν. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή και ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Φτάνει να μην έχεις μεγαλώσει εσύ και να έχεις εξελιχθεί παράλληλα με την εποχή σου. Κύριε Μαγκυριάδη, οι εμπειρίες που έζησα όλα αυτά τα χρόνια με καθιστούν ζωντανό κύριο της εποχής μου. Αλλά από την άλλη μεριά έχω συνομιλητές μου, τα παιδιά μου, που καθημερινά είναι καταλήτες για να αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το περιεχόμενο των δικών τους σκέψεων και αναγκών. Μένεις νέος εφόσον θέλεις να είσαι νέος και επίκαιρος. Ξέρετε πόσους νέους έχω γνωρίσει που είναι ήδη ξεπερασμένοι ηλικιακά και είναι γέροι στα μυαλά και πόσους μεγάλους σε ηλικία κουβαλάνε εμπειρία, γνώση, σοφία και παραμένουν νέοι. Και αυτή η τάση που παρατηρείται στον κόσμο, η επιστροφή στους συνετούς, στους σοβαρούς και στους έμπειρους, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Το είδατε στην Αμερική, το βλέπετε στην Ιταλία, το βλέπετε και παντού. Οι γενναίες γεφυρώνονται και η κοινωνία τις χρειάζεται όλες. Φτάνει να υπάρχει διαλεκτική συνέχεια από γενεά σε γενεά και το κυριότερο, όπως είπα, και αυτοί που μεγαλώνουν να αισθάνονται ότι είναι νέοι της εποχής τους. Μάλιστα, θα σας πω και κάτι, εγώ δεν έχω φτάσει ακόμα σε την ηλικία, αλλά ο Κέρι, ο Τζον Κέρι, κριτικαρίστηκε γιατί του ανατέθηκε αυτή η σημαντική αποστολή από τον πρόεδρο Biden, ενώ είναι, λέει, 70 χρόνων. Και τι γύρισε και είπε, το θυμόσαστε στο CNN, λέει, κοιτάξτε, ο 70άρης, λέει, της εποχής είναι ο 50άρης του χτες. Μάλιστα. Γυρνάμε και λίγο και στον Κωνσταντάρα, όπως θα έλεγε στις ελληνικές ταινίες. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Είστε αισιόδοξος για το πεδίο της οικονομίας και έχετε διατελέσει και υπουργός τουρισμού. Μπορεί η Ελλάδα, λέτε, να πετύχει το στόχο το να φέρει ένα 50% των τουριστικών εσόδων ή των τουριστικών αφήξεων το 19. Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για επενδύσεις, μετά την επιτυχή διαχείριση του COVID που την έχει αναδείξει και καταστήσει ως ένα ασφαλή προορισμό. Για να μπορέσει όμως να λειτουργήσει η οικονομία και οι όροι ανάπτυξης να αποδώσουν, χρειάζεται ασφάλεια και σταθερότητα. Η κοινωνική ασφάλεια και η κοινωνική σταθερότητα διασφαλίζονται από την δημοκρατία μας και από την υπευθυνότητα των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών και της ίδιας κοινωνίας και όλων των παραγόντων. Έχει όμως να κάνει και με τη γενικότερη ατμόσφαιρα σε μια περιοχή που εξακολουθεί να βράζει. Βλέπουμε τον εθνικισμό να ανεβαίνει στα Βαλκάνια, βλέπουμε την γεωπολιτική αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, δείτε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, δείτε τι γίνεται ακριβώς απέναντι στην Ελλάδα, στην Λιβύη και βεβαίως καταλήγουμε πάλι και στο ελληνοτουρκικό πλαίσιο σχέσεων που, όπως είπα πριν, οφείλουν οι σημερινές ηγεσίες να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο και με τόλμη να κινηθούμε προς τα εμπρός. Ασφάλεια, σταθερότητα μέσα και έξω από τη χώρα είναι προϋποθέσεις για μια επιτυχή αναπτυξιακή πολιτική. Να σας το πω πολύ απλά και κατανοητά. Μία κατά λάθος ντουφεκιά να πέσει στο Αιγαίο, 30 χρόνια πίσω τουρισμός. Και επειδή κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο σοφός αυτός ηγέτης, τον οποίο οφείλουμε και την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κλήθη να απαντήσει με τη σύνεση που του έδωσαν οι καιροί, είπε, εάν γίνει κάτι κακό και έχουμε πόλεμο Ελλάδος-Τουρκίας, αν κερδίσει, λέει, η Τουρκία, θα πάμε 100 χρόνια πίσω. Αν κερδίσει η Ελλάδα, θα πάμε 60 χρόνια πίσω.
Μάλιστα. Ας διαλέξουμε λοιπόν τον δρόμο προς τα εμπρός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθήσαμε μέσα σε 20 λεπτά να χωρέσουμε μια πολιτική ανάλυση για την Ελλάδα, για τον κόσμο, για τα ελληνοτουρκικά. Κύριε Αβραμόπουλε, σας βρίσκουμε πλέον και στα social, είστε αρκετά ενεργός. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Γιατί παραμένω νέος. Ευχαριστώ.